ένα σούτ από τον Κατσουράνη, παρά λίγο να βγει και σέντρα προς Σέζαρ, πάντως πήγε η μπάλα out. Ο Λαγκός δημιουργεί προϋποθέσεις για τον Ηρακλή, συνεργάζεται με τον Επαλέ στη μεγάλη περιοχή, ο Καμερουνέζος σούτ out. Προστινή παλιά τώρα για τον Σοάρες, σε θέση τέτα τέτο απάρει στην πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού που είναι για την ΑΕΚ, πρωταγωνιστές ο Σοάρης με τον Απάρης. Πλέον η ΑΕΚ μπορεί να επερηφανεύεται ότι έχει και την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Εδώ είναι ο Λαγκός. Σούτ από το Λαγκό, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ με τον Παναγιώτη Λαγκό. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Λαγκός. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει ο νεαρός ως διεθνής πια με την εθνική ομάδα των αντρών. Και εδώ είναι η φάση, αυτή που τον έχρισε σκόρερ. Κάνει το σουτ, η μπάλα να πητά μπροστά στο Σορεντίνο. Αυτό είναι που μπέρδεψε τον Ιταλό πορτιέρο. Ξανά από μια άλλη κάμερα το σουτ από τον Παναγιώτη Λαγκό, ο οποίος σκοράρει ξανά μετά από την τέταρτη μέρα του Δεκέμβρη, όταν είχε πετύχει 2 γκολ στο Ηρακλής Ιωνικός. Έχει χώρο ο Μόρας. Έκανε τη σέντρα, δεν βγαίνει ο Απάρης, η μπάλα πηγαίνει στο Σέζαρ, ψάχνει το κοντρόλ, έδωσε στον Έμερσον, ο Πρίτας ήταν αυτός που βγήκε από την άμυνά του και έκοψε και κυνήγησε τη φάση ο Γιώργιάδης. Λαγκός εκτελεί αυτό το φάουλ, ο Σορεντίνο αφήνει έχοντας πλήρη επίγνωση της τροχιάς που πήρε η μπάλα, το οποίο εκτελεί ο Ήβης, δεν περνάει από τον Κατσαπή. Έμερσον κατεβάζει με το δεξί, με το αριστερό ίσως δεν του βγήκε πολύ γρήγορα η επιλογή. Λαγκός. Ο σκόρερ από το 14. Εδώ έχασε την μπάλα, ήταν όμως ούτως ή άλλως και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Ο Τεροβίτσας στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Ηρακλή. Χάρη στο γκολ του Λαγκού από το 14 να προηγείται τη ΑΕΚ με 1-0. Ο Επαλέ κατάλαβε ότι ο Γιουργιάδης είναι εκεί και του στέλνει την μπάλα. Η αντεπίθεση που θέλει να βγάλει ο Ηρακλής είναι όμως δύο ανάμεσα σε, αν πρόλαβα να μετρήσω καλά, 7. Η σέντρα βγήκε, Ερέρα, καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ, κυρίως γιατί η αριθμητική υπεροχή δεν ήταν με τον Ηρακλή σε αυτή τη φάση. Εδώ 4 παίχτες της ΑΕΚ, εμφανίζεται ένας πέμπτος. Ο Γεωργιάδης όμως βρίσκει τρόπο να βρει τον Ερέρα. Πετάει μπροστά ο Πρίτας. Ο Γεωργιάδης ανεβαίνει και μπαίνουν στην περιοχή ο Επαλέ με τον Ερέρα. Μία ακόμη επικίνδυνη σέντρα. Ο Αργεντίνος πιάνει το σούτ. Ο Σορεντίνος σε καταπληκτική απόκρουση. 3-0 με τον Λαγκό. Δεύτερο γκολ σήμερα. 6 γκολ πια στη σεζόν για τον Παναγιώτη Λαγκό. Ξανά. Δεν μπορεί η άμυνα να διώξει. Ο Σορεντίνο έκανε ό,τι μπορούσε. Στη συνέχεια ο Λαγκός με το αριστερό νικά για δεύτερη φορά σήμερα τον Σορεντίνο. Τσιρίλο. Πετάει μπροστά για τον Βεγλίσκι, φεύγει από κανονική θέση όπως λέει ο βοηθός. Η προσποίηση από τον Βεγλίσκι πάνω στον Κατσαμπή. Και ο Παπαζαχαρίας από μακρύ. Σίγουρα και αυτός έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτή την αγωνιστική νοοτροπία του Ηρακλή. Σούτ από τον Έμερσον, πολύ καλό η μπάλα πέρασε out. Εκεί που η ΑΕΚ ήταν πιο επικίνδυνη, στη συνέχεια ο Ηρακλής ελέγχει απόλυτα. Σούτ, πολύ καλό σούτ από τον Λιμπερόπουλο. Ζητάει κόρνερ, δείχνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Απάρης βρήκε την μπάλα. Λαγκός για τον Καπετάνο. Του πετάει μπροστά ο Δρούγκας, είναι γρήγορος ο Κώστας Καπετάνος. Τώρα γυρίζει η άμυνα της ΑΕΚ, δεν ξέρουμε όμως αν θα προλάβει. 4-0. 4-0, η παράσταση είναι για ένα ρόλο. Ο Ηρακλής είναι ένας εκπληκτικός Ηρακλής σήμερα. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένα offside, στην πάσα για τον Κώστα Καπετάνο, ο οποίος διεμβόλησε. Ο Επαλέ προβολή. 4-0, 7ο γκολ για τον Καμερουνέζο. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ρωτήθηκε κάποια στιγμή αν θα παίξετε με δύο επιθετικούς, αν θα παίξετε δηλαδή επιθετικά. Αλλά ας πάμε λίγο σε αυτή τη φάση. Πριν τα σουτ πάνω στο Σορεντίνο, είπε ότι μας πιάνανε όλα. Εδώ είναι το corner, έγινε κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο, η ball out. Καπετάνος κατέβασε, πέρασε από τον Σέζαρ πάνω στην κίνηση. Ανέβηκε και ο Διαμαντίδης να του δώσει στήριγμα. Ο καπετάνος πάει να κάνει κάτι περίτεχνο. Έστειλε την ball out. Ο Ηρακλής περιμένει το τελευταίο σφύριγμα για σήμερα από τον Βασίλη Τεροβίτσα για να πανηγυρίσει και τυπικά μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη που είναι κάτι περισσότερο από 3 βαθμοί και σας
Το είπαμε, ποια είναι η ταπεινή μας άποψη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελείωσε, ο Ηρακλής, μια περήφανη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτά ήταν λοιπόν τα στιγμιότυπα, το χρονικό του αγώνα, όπως διαμορφώθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Και πώς διαμορφώθηκε στον αγωνιστικό χώρο αυτό, τι έγινε και η ΑΕΚ έφαγε 4 γκολ απόψε, τι έγινε και ο Ηρακλής τα έβαλε στην ΑΕΚ. Ναι, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Έναν τους αναπληρωματικούς της ΑΕΚ και τον Φερνάντο Σάντος. Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί της Ένωσης και σχεδόν 7.000 φίλοι του Ηρακλή ζέστανναν με τα συνθήματά τους στην ατμόσφαιρα, δίνοντας χαρακτήρα ντέρμπι στον αγώνα πριν ακόμη αρχίσει. Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο μάτς, αλλά οι γηπεδούχοι φρόντισαν σύντομα να αλλάξουν την εικόνα. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με το ίδιο πάθος από τους 22 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μερικές φορές έφτασαν στα άκρα. Με ασύλληπτη κεφαλιά, ο Χερέρα στο 61ο λεπτό πετυχαίνει το 2-0 για τον Ηρακλή και το Καφτατζόγλιο παίρνει φωτιά. Το δεύτερο γκολ του Ηρακλή έφερε την ΑΕΚ πολύ κοντά στη δεύτερη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα και η έκφραση του Σάντος αμέσως μετά το 2-0 αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Ο Έμερσον έδειξε να μην έχει μπει ακόμη απόλυτα στο κλίμα της ομάδας και χάθηκε στο γενικό ναυάγιο. Σίγουρα ο Βραζιλιάνος δεν θα μπορούσε να φανταστεί χειρότερο ντεμπούτο. Η ταφόπλακα στις ελπίδες της ΑΕΚ μπήκε ξανά από τον κορυφαίο παίκτη της αναμέτρησης. Παναγιώτης Λαγός και 3-0 στο 72. Τίποτα δεν μπορούσε πια να χαλάσει το πάρτι των οπαδών του Ηρακλή. Η Ένωση είχε καταρρεύσει και τα παιδιά του Σάβα Κοφίδη έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο. 8 λεπτά πριν από το τέλος, ο Ζωέλε Παλέ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.